Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ξαναξεκίνησαν οι εργασίες στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ένα αναπτυξιακό έργο που θα αναβαθμίσει και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ένα έργο που το περιμένουμε πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Αρκεί όλοι οι φορείς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, να υπάρχει συνεχής ροή της χρηματοδότησης και βέβαια όλοι οι φορείς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν. Επίσης, χρειάζεται να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί το τελικό χρονοδιάγραμμα με παράδοση του έργου στους κατοίκους και την πόλη το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την Αττικό Μετρό για τον Πρόεδρο, τον οποίο ευχαριστώ που ήταν σήμερα εδώ για να με ξεναγήσει το εργοτάξιο, είναι εξαιρετική. Συνεννοούμαστε, λύνουμε προβλήματα σχεδόν καθημερινά. Ζητώ από την κυβέρνηση να βρει τρόπο να ανακουφίσει όλους εκείνους τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες οι οποίοι όχι μόνο ταλαιπωρήθηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκαν από την πολυετή καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου του μετρό. Ζητώ να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αυτή η καθυστέρηση όχι μόνο ταλαιπώρησε τη Θεσσαλονίκη, αλλά ταλαιπώρησε και τους ίδιους τους κατοίκους και την ίδια την οικονομία της περιοχής. Επίσης, ζητώ από την κυβέρνηση στο πακέτο Juncker να εντάξει τις μελέτες για το έργο επέκτασης του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο τελικός μας στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας. Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες πέραν της περιοχής ανατολικά και φυσικά κάποια στιγμή και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο να προχωρήσει και η πρόβλεψη για την δυτική περιοχή της πόλης μας.